Ήθελα λίγο να επανέλθω στο προσφυγικό και στο θέμα του ρεόκαστρου. Όλες οι δηλώσεις και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει από στελέχη σας κατατείνουν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται και για αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Θέλω να ρωτήσω, ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου έχει κάποια ευθύνη κατά την άποψή σας και πώς θα σχολιάζετε το γεγονός ότι δικά σας στελέχη σήμερα αυτές τις μέρες έσπευσαν να τον συναντήσουν, όπως ο κύριος Βορύδης για παράδειγμα. Ναι, κύριε Απτικά, θα απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας. Δεν με εκφράζουν οι δηλώσεις του Δημάρχου. Δεν διαφωνώ μαζί τους. Και το είπαμε ξεκάθαρα και στην ανακοίνωσή μας, όπου επισημάναμε το γεγονός ότι ξενοφοβία και ρατσισμός δεν χωρούν στη Νέα Δημοκρατία επί της αρχής. Δεν έχω υπόψη μου για κάποια συνάντηση όπως αυτή την οποία αναφέρατε, αλλά πιστεύω ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται οποιασδήποτε αμφισβήτηση. Είναι άλλο να κατακρίνουμε κάποιες δηλώσεις οι οποίες μπορεί πραγματικά να κινούνται έξω από το πλαίσιο αυτού που εμείς θεωρούμε αποδεκτό, και είναι κάτι τελείως διαφορετικό να μας στερείτε, όχι εσείς προσωπικά, με αλφαγιώτα, η δυνατότητα να ασκούμε κριτική για τη συνολική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, όπου πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει ικτρά. Και σας το λέει κάποιος, ο οποίος είχε όλη τη δυνατότητα, κύριε Απλίκα, να κάνει σκληρή αντιπολίτευση στο ζήτημα του προσφυγικού και ενδεχομένως να αληθωρήσει και προς άλλα κοινά. Δεν το έκανα όμως. Από την πρώτη στιγμή δεν το έκανα και επιχείρησα να διαμορφώσω μια εθνική στρατηγική με την κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Σας περιέγραψα σε προηγούμενη μου απάντηση ποια ήταν η κατάληξη της συνάντησης που είχαμε, παρουσία του κύριου Παυλόπουλου στο ζήτημα αυτό. Θα ασκούμε λοιπόν κριτική στους διαχειριστικούς χειρισμούς της κυβέρνησης και τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί από μας επιτακτικά σχετικά και με τη διαχείριση των κονδυλίων που αφορούν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, είναι ερωτήματα τα οποία η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει.